Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θέλω να εκφράσω ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πανηγυρική και διακομματική υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ελληνοαμερικανική αμυντική και διακοινοβουλευτική εταιρική σχέση. Η United States Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act of 2021 είναι πια νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θέλω να εκφράσω ειδικά τις θερμές ευχαριστίες μας στους φίλους της Ελλάδας, στους φίλους της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας, τους γερασιαστές Μπομπ Μενέντες και Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και τους βουλευτές Τεντ Ντόιτς και Γκάς Μπιλιράκης. Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου αυτού, σε συνέχεια της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σχέσεις τις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί βασική προτεραιότητα και τις καλλιεργεί από την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο νέος νόμος, κυρίως μεταξύ άλλων, προβλέπει τα εξής. Τα ποσά του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινήτρων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να διατεθούν στον μέγιστο βαθμό στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες. 2. Χρηματοδότηση προς την Ελλάδα για την προμήθεια αμυντικού υλικού. 3. Εξιοδότηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να επισπεύσει την παράδοση οποιονδήποτε μελλοντικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα. 4. Χρηματοδότηση για την παροχή εκπαίδευσης για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και 5. Σύσταση διακοινοβουλευτικής ομάδας στο πλαίσιο του 3-1 Κύπρου, Ελλάδος, Ισραήλ δηλαδή και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ώστε να υπάρξει εμβάθυνση της σχέσης αυτής με κοινοβουλευτικό βραχίωνα, στον οποίο θα μετέχουν 6 γερουσιαστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί η συστηματική προσπάθεια που καταβάλαμε ως κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και ως Υπουργείο των Εξωτερικών για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποδίδει πλέον καρπούς και ορατά αποτελέσματα. Ο συγκεκριμένος νόμος αποτυπώνει την στρατηγική σημασία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της διασφάλισης της ευημερίας του ελληνικού λαού. Παράλληλα, ανοίγει τις προοπτικές για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας σε επίπεδο που δεν υπάρχει αντίστοιχο με καμιά άλλη χώρα στην περιοχή μας. Επίσης, με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν τόσο στην Αθήνα όσο και στην Ουάσιγκτον στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ειδικά τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, τον κύριο Τζέφρι Πάγιατ, και την πρέσβη της Ελλάδας στη Ουάσιγκτον, την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.